Καλώς σας μεσημέρι, καλώς ήρθατε στο Infotainment. Παρασκευή σήμερα, πέρασε και αυτή η εβδομάδα, πώς τρέχουν οι μέρες, απίστευτο. Και τρέχουν και οι μέρες για τις αποδείξεις. Μας έχουν μείνει 50 μέρες για να συγκεντρώσουμε τις αποδείξεις που χρειαζόμαστε για την φορολογική μας δήλωση. Τις αποδείξεις λοιπόν, τις υποχρεωτικές πλέον που πρέπει να μαζέψει ο καθένας μας για να μην... Και τώρα προσέξτε, όχι να φορά απαλλαγή όπως ήταν στην αρχή, ότι αν μαζέψετε τόσες αποδείξεις θα έχετε μία απαλλαγή τόσο της 100. Τώρα, αν δεν συγκεντρώσετε σωστά τις αποδείξεις σας, μπορεί να έχετε φοροποινές μέχρι και 22% η ποινή. Θέλω να καλησπερίσω στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αντώνη Μουζάκη, τον φοροτεχνικό, να μας πει λοιπόν ποιες είναι αυτές οι παγίδες γύρω από τις αποδείξεις. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς και όλους όσους παρακολουθούν. 50 μέρες. Έτσι ακριβώς. Έχουμε 50 μέρες ακόμα που εξακολουθούμε να μαζεύουμε αποδείξεις. Καταρχήν να πούμε ότι για να είμαστε σωστοί, ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να συλλέγουμε αποδείξεις, είτε χρειάζεται είτε δεν χρειάζεται, προκειμένου μέσα από αυτή τη διαδικασία να τονώσουμε την ελληνική οικονομία. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει. Και να αποφύγουμε την φοροδιαφυγή. Εντάξει, ακριβώς, αυτό είναι σωστό, ακριβώς, ότι πρέπει να αποκτήσουμε τέτοια συνείδηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό έχει γίνει. Νομίζω ότι αυτό, ξέρετε, έχει γίνει σε μεγάλο βαθμό. Και αυτό είναι καλό. Τη χώρα βοηθούμε και τίποτα περισσότερο. Και ξέρετε, νομίζω ότι γιατί πιστεύω ότι πλέον και εμείς επιμένουμε στις αποδείξεις. Δηλαδή, αν θέλετε να πάρω και εγώ τον εαυτό μου, είναι επειδή λες, εγώ ξέρω, εγώ κάνω την τάδε δουλειά ή έχω ένα τάδε μαγαζί και κόβω αποδείξεις κανονικά. Όταν πας λοιπόν σε κάποιον άλλον μαγαζάτορα ή κάπου αλλού και βλέπεις ότι δεν θέλει να σου δώσει την απόδειξη με κάποιο τρόπο. Επιμένεις, γιατί λες, ας πούμε, γιατί εγώ να πληρώνω κανονικά και κάποιος άλλος, ας πούμε, να τον αφήσω να μην μου δώσει την απόδειξη. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ενώ παλαιότερα μπορεί να μην επιμέναμε και αν, ας πούμε, από μόνος του ο επιχειρηματίας δεν μας έδινε μία απόδειξη, μπορεί και να φεύγαμε και να μην δίναμε σημασία. Τώρα όμως, θα ακούσουμε και την ερώτηση, η απόδειξη. Ναι, αυτό αλλάζει σιγά-σιγά, άρα υπό αυτή την έννοια καλό είναι. Είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και να θυμίσουμε λοιπόν ότι και φέτος πράγματι έχουμε υποχρέωση να συλλέγουμε αποδείξεις. Mm-hmm. Προσέξτε όμως τι λέει ο σοφός νομοθέτης. Mm-hmm. Επειδή φέτος η χρήση του 13 που τρέχει θα φορολογηθούν τα εισοδήματά μας με διαφορετικό τρόπο. Τι εννοώ? Με άλλον τρόπο θα φορολογηθούν τα εισοδήματα που αφορούν μισθούς και συντάξεις, με άλλο τρόπο τα εισοδήματα που αφορούν ενίκεια, με άλλο τρόπο αυτοί που είναι επαγγελματίες, με άλλο τρόπο οι αγρότες. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος ήρθε λοιπόν ο νομοθέτης και λέει: αποδείξεις είστε υποχρεωμένοι να συλλέγετε προκειμένου να μην τιμωρηθείτε, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, με 22% φόρο, μόνο όταν έχετε εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Άρα, αν κάποιος είναι ελεύθερος επαγγελματίας, έχει μια ατομική επιχείρηση, έχει εισοδήματα από ενίκεια, δεν χρειάζεται να συλλέγει αποδείξεις. Λέμε ότι ο γενικός κανόνας είναι να μαζεύουμε για να βοηθήσουμε την ελληνική οικονομία, αλλά δεν τις χρειάζεται για τη φορολογική του δήλωση. Τις χρειάζεται μόνο αυτός που έχει εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Γιατί τις χρειάζεται? Γιατί ο τρόπος προλόγησης των μισθωτών και των συνταξιούχων είναι ο εξής. Υπάρχει μια κλίμακα φορολογίας με τρία φορολογικά κλιμάκια. Λέω όμως ότι αν έχεις εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ, αυτά θα φορολογηθούν με 22%. Ναι. Τα επόμενα 17.000 ευρώ θα φορολογηθούν με 32%, άρα φτάνουμε εσύ ως τα 42 χιλιάρικα, εισοδήματος, τα υπόλοιπα θα φορολογηθούν με 42%. Τι λέει λοιπόν τώρα ο νομοθέτης? Λέει ότι από αυτό το γινόμενο που θα το πολλαπλασιασμό θα προκύψει ένας φόρος. Δεν πληρώνεις ακριβώς αυτό το φόρο. Λέει το εξής, ότι αν έχεις εισόδημα μέχρι 21 χιλιάρικα, βλέπετε τώρα το σύνθετο του πράγματος. Αν έχεις, λέει, εισόδημα μέχρι 21 χιλιάρικα, από το φόρο που προκύπτει θα αφαιρέσεις ένα ποσό της τάξης των 2.100 ευρώ και θα πληρώσεις το υπόλοιπο. Ναι. Αν το εισόδημά σου είναι μεγαλύτερο από 21 χιλιάρικα, για κάθε χιλιάρικο που αυξάνεται το εισόδημά σου, το 2.100 θα μειώνεται κατά 100 ευρώ. Δηλαδή, στα 21 χιλιάρικα θα σου αφαιρέσω, λέει, 2.100 ευρώ. Σωστά. Στα 22 χιλιάρικα θα σου αφαιρέσω 2 χιλιάρικα. Α, μάλιστα. Στα 23 χιλιάρικα θα σου αφαιρέσω 1.900 και ούτω καθεξής. Αυτό μηδενίζει περίπου στα 42.000 ευρώ. Και λέει λοιπόν ο σοφός νομοθέτης ότι για να σου δώσω σε αυτή την έκπτωση το 2.100 ευρώ, 2.000 ευρώ, όσο είναι αυτή, θα πρέπει να έχει συλλέξει αποδείξεις. Γιατί αν δεν έχεις συλλέξεις αποδείξεις, θα τιμωρηθείς σε εισαγωγικά. Πόσες αποδείξεις πρέπει να μαζέψουμε?
το 25% του δηλούμενου εισοδήματός μας. Ωραία, να ξαναθυμίσουμε λίγο, κύριε Μουζάκη, με την βοήθειά σας, ποιες είναι οι αποδείξεις που μετράνε, και εγώ θέλω να ξεκινήσουμε έτσι από αυτές που είναι οι μεγαλύτερες αποδείξεις μας, να μας πείτε αν μετράνε ή όχι. Το πετρέλαιο θέρμανσης μετράει? Δυστυχώς εδώ έχουμε τώρα το εξής τέτοιο. Τα πετρέλαια, καύσιμα, λιπαντικά, αυτοκινήτων εκεί, θέρμανση κλπ. Δεν μετρούν, και αυτό δεν είναι μετράνε. Ένα πρόβλημα. Μάλιστα, λοιπόν, αυτά δεν μετράνε. Βενζίνες, λοιπόν, πετρέλαια και αυτά δεν μετράνε. Δεν περιλαμβάνονται οι αποδείξεις που αφορούν ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, γιατί περνάνε μόνες τους. Η καταβαλλόμενη διατροφή μεταξύ των συζύγων. Τα ασφάλιστα, τα δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία, οι δωρεές, οι δαπάνες για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα. Όλα αυτά. Κοινόχρηστες δαπάνες που κάνουμε στις πολυκατοικίες που μένουμε, οι δαπάνες για ίδρυψη, αποχέτευση, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες, εισιτήρια κάθε είδους μεταφορικών μέσων, διόδια. Α, οπότε και οι λογαριασμοί των κινητών μας τηλεφώνων δεν μετράνε. Εκτός. Ούτε κινητών, ούτε σταθερών. Όλα αυτά που σας περιέγραψα είναι εκτός. Δεν μετρούν. Συλλέγουμε όλες τις λοιπές αποδείξεις. Μάλιστα. Άρα περνάνε οι αποδείξεις για διατροφή, λέω, νομοθέτηση και αλκοολούχα ποτά. Περνάνε οι αποδείξεις για ένδυση και υπόδεση. Αναφορικά με τις αποδείξεις που παίρνουμε για τη στέγαση, περνάνε μόνο αυτές που αφορούν υπηρεσίες για επισκευή και συντήρηση της κατοικίας. Α, δηλαδή, ας πούμε, ο υδραυλικός που θα μας έρθει, ο ηλεκτρολόγος, μετράει η απόδειξη του. Μετράει η απόδειξη του, μετράει. Έτσι ακριβώς. Παροχές, λοιπόν. Σωστά. Από την εκπαίδευση περνάνε μόνο τα δίδακτρα των φροντιστηρίων ξένων γλωσσών. Ναι. Από καφέ, εστιατόρια, ξενοδοχεία περνάνε τα πάντα. Άρα λοιπόν εμείς έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε αποδείξεις. Βεβαίως με τον τρόπο που σας περιέγραψα προηγουμένως, επειδή κάποιοι δεν τις χρειάζονται τις αποδείξεις, τι θα μπορούσε να συμβεί ή τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Κάποιος λοιπόν που δεν χρειάζεται αποδείξεις, τις δίνει σε κάποιον που τις χρειάζεται. Άρα λοιπόν ένας ελεύθερος εγκληματίας που δεν θα κάνει χρήση των αποδείξεων ή ένας εισοδηματίας ενοικίων από εκμίσθωση ακινήτων που δεν τις χρειάζεται, ίσως τις έδινε σε κάποιον. Να σας κάνω εγώ τώρα μία πρακτική ερώτηση, ναι. Γιατί εγώ αυτό το παρατήρησα πέρυσι με τις αποδείξεις. Ότι δεν ξέρω σε τι οφείλεται, αλλά κάποια μαγαζιά έχουν μία μελάνη, τι είναι, που τυπώνται οι αποδείξεις, που μέχρι το τέλος του χρόνου, δηλαδή μέχρι που να περάσει ένας χρόνος, δεν διαβάζονται καλά οι αποδείξεις. Δηλαδή μπορεί να διαβάζεται το τελικό ποσό, ας πούμε, αλλά δεν διαβάζεται πια η ανάλυση. Έχετε δίκιο. Και το έχετε παρατηρήσει. Ναι, και το έχω παρατηρήσει. Λέω, και τι να κάνω, ας πούμε, αφού χαλάει η απόδειξη μέσα σε ένα χρόνο. Λοιπόν, έχουν ακουστεί πολλά. Λέει, τι φωτοτυπία. Να τα βγάλω, να τα βγάλω φωτοτυπία την ώρα που ξέρω εγώ, παίρνω τις αποδείξεις. Τι να κάνω. Έλεγε, είχε βγάλει μια απόφαση στο Υπουργείο Οικονομικών και έλεγε ας έχεις γράψει με μελάνη, με στυλό πάνω, να την έχεις καθαρογράψει ούτως ώστε να, και εγώ θα την κάνω δεκτή. Τώρα βέβαια, ξέρετε, ο καθένας μπορεί να γράφει εκεί πέρα ό,τι θέλει. Ξέρετε πόσες αποδείξεις τέτοιες βρήκα εγώ. Ξέρω. Είναι το χαρτί, δεν ξέρω είναι χημικό ή τι άλλο, αυτό που έχει τέτοια υφή και μορφή που δυστυχώς το χρώμα δεν είναι. Ναι, ξεθοριάζει. Ξεθοριάζει. Ναι. Λοιπόν, δεν μετράνε αυτές. Άμα δεν είναι, δηλαδή, άμα δεν διαβάζεται όλη η ανάλυση, δεν ισχύει η απόδειξη. Θα πρέπει να φαίνεται το ποσό. Εν πάση περιπτώσει, να πούμε ότι αν τυχόν δεν συλλέξεις αποδείξεις, τις αναγκαίες αποδείξεις, δηλαδή το 25% του εισοδήματός σου, θα τιμωρηθείς στη διαφορά των αποδείξεων με 22%. Δηλαδή, τι σημαίνει έστω, λοιπόν, ότι έχουμε κάποιον που έχει ένα εισόδημα 10.000 ευρώ. Πρέπει να συλλέξει αποδείξεις το 25% των 10.000, που είναι 2.500 αποδείξεις. Αν αυτός προσκομίσει 2.000 αποδείξεις, στα 500 ευρώ που δεν συνέλεξε, θα πληρώσει φόρο 22%, δηλαδή 110 ευρώ. Αυτή είναι η φοροποινή. Λοιπόν, στη διαφορά είναι. Στη διαφορά ακριβώς, που υπολείπεται. Στη διαφορά θα πληρώσει φόρο 22%. Βεβαίως να πούμε το εξής, ότι οι αποδείξεις γίνονται δεκτές αν αναγραφούν, λέει ο νομοθέτης, στην εμπρόθεσμη δήλωση. Δηλαδή, όταν υποβάλλεις τη δήλωση, έχει ορίσει το Υπουργείο Οικονομικών μια προθεσμία. Αν περάσει αυτή η προθεσμία και υποβάλλεις τη δήλωσή σου αργότερα, εκτός των προθεσμιών, οι αποδείξεις αυτές δεν γίνονται δεκτές. Οπότε θα τιμωρηθείς επί του συνόλου. Μάλιστα. Και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Επίσης, να πω κάτι για του χρόνου, επειδή φτάσαμε ήδη, έχουμε 50 μέρες για να τελειώσει ο χρόνος. Το 2014 δυστυχώς δεν ισχύει τίποτα από αυτό που περιγράψαμε. Δηλαδή του χρόνου δεν χρειάζεται να συλλέγει κανένας αποδείξεις. Α, ναι. Ο του θαύματος, δυστυχώς. Αυτό λέει ο καινούριος νόμος που θα ισχύει από του χρόνου. Δυστυχώς, ευτυχώς, τι είναι. Λοιπόν, εδώ είναι τεράστιο ζήτημα.
Γιατί ενώ μιλάμε για πάντα ψηφοδιαφυγής, εδώ ήρθε ο νομός και λέει ότι δεν συλλέγει κανένας αποδείξεις. Δεν του δίνω κίνητρο να συλλέξει αποδείξεις. Βέβαια, είδατε και την κουβέντα που γίνεται τελευταία και τα σενάρια που έχουν πέσει στο τραπέζι, ούτως ώστε να το βελτιώσουμε αυτό ως κράτος, ως πολιτεία και να ξαναφέρουμε την αναγκαιότητα των αποδείξεων προκειμένου να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή. Και μάλιστα έχουν πέσει διάφορα τραπέζι, όπως ξέρετε, εκεί να γίνονται πληρώσεις ή να γίνονται η συλλογή των αποδείξεων να γίνεται μόνο ηλεκτρονικά, δηλαδή να μην έχουμε αυτά τα χαρτάκια που λέτε που ξεδοριάζουν, απλά ναι. Να έχεις κάρτες και μέσω των χρεωστικών επιστολικών καρτών ή της φοροκάρτας να κάνεις τη συλλογή των αποδείξεων, οπότε να διασφαλίζεται και το σύστημα. Τι να πούμε τώρα, κύριε Μουζάκη, δεν ξέρω. Από εκεί που συνηθίσαμε τώρα να μαζεύουμε τις αποδείξεις, βέβαια πρακτικό δεν είναι, αλλά τουλάχιστον βοηθάει στο κομμάτι της φοροδιαφυγής. Σαφώς. Εν πάση περιπτώσει, πιστεύω ότι θα το βελτιώσουν αυτό οι ηθήνοντες του Υπουργείου Οικονομικών και θα φέρουμε κάποιες προτάσεις οι οποίες θα βοηθήσουν στο να δοθεί ξανά το κίνητρο της συλλογής των αποδείξεων. Με τέτοιο τρόπο πιστικό και αδιάβλητο, ούτως ώστε να παταχθεί ή αν δεν παταχθεί, να έχουμε περιστολή της φοροδιαφυγής στις επιχειρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσατε τώρα ποιες αποδείξεις μετράνε και ποιες όχι. Φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς έχετε ήδη προσπαθήσει έτσι κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου να μαζέψει τις αποδείξεις. Βέβαια, βλέπω κάτι φίλες και γνωστές μου που μου λένε πού θα βρω τώρα στα γρήγορα αποδείξεις 500 ευρώ, ξέρω εγώ 300 ευρώ. Μπορεί να αλληλοβοηθηθούμε κιόλας, αν χρειαστεί. Πάμε τώρα να μιλήσουμε με τη Ρούλα Κουσκουρή και να δούμε τι θα δούμε το Σαββατοκύριακο στο μαγκαζίνο Life, που αλλάζει ώρα αυτό το Σαββατοκύριακο και είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Δηλαδή αλλάξαμε ένα δίωρο, 10 με 12 ήμασταν πριν, τώρα θα είμαστε 12 με 2 το μεσημέρι, οπότε εσείς θα έχετε την ευκαιρία να έχετε πιει το πρώτο και το δεύτερο καφεδάκι σας και να είστε πανέτοιμοι για να περάσουμε ένα όμορφο δίωρο παρέα. Ρούλα, καλό μεσημέρι! Αχ, αυτή η γραμμή με τη Ρούλα, κάτι γίνεται πάντα με αυτή τη γραμμή με τη Ρούλα Κουσκουρή. Δεν ξέρω, τουλάχιστον είμαι σίγουρη ότι αύριο εδώ στο μαγκαζίνο Life θα είμαστε παρέα. Πάμε σε μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε, ελπίζω, με Ρούλα Κουσκουρή. What have you done to me? I don't know.
sad for when I'm with you. Because you make me feel like I have never felt before. Τηλεφωνική γραμμή. Ρούλα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έκανα εγώ τον πρόλογο. Είπα ότι αλλάζουμε ώρα από αύριο. Μπράβο.
Και για να συζητήσουμε λίγο αυτά που θα δούμε το Σαββατοκύριακο. Μπράβο, είπαμε λοιπόν ότι η ώρα θα είναι 12 με 2. Μεσημέρι θα κρατάς συντροφιά μαζί με την παρέα σου στους φίλους τηλεθεατές του Extra 3. Να τονίσουμε ότι για αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά. Ίσως, αν μου επιτρέπεις να πω, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα είναι αυτό με το Σύλλογο του Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, τον Καλιά. Εκεί όπου εσύ η ίδια επισκέφθηκες μανούλες, που ίσως αυτή η λεξούλα να μην ήταν εύκολο να ακουστεί στα αυτιά τους, αφού μια πιθανή ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη εμφανίστηκε με μεγάλες δυσκολίες στη ζωή τους, κορίτσια τα οποία ένιωσαν μόνα τους και δεν ήξεραν τι να κάνουν και βρέθηκε ο Σύλλογος για να τα βοηθήσει. Είναι τρεις συγκλονιστικές ιστορίες τριών κοριτσιών που η κάθε μία έχει έτσι ιδιαίτερες θέσεις να παρουσιάσει σε σχέση με το θέμα. Και σίγουρα η οικονομική κρίση, συγγνώμη που σε διακόπτω, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό. Βέβαια, πέραν της οικονομικής κρίσης, είναι και τα θέματα τα οικογενειακά, τα του ζευγαριού και όλα αυτά που πολλές φορές δεν έρχονται έτσι όπως τα έχουμε φανταστεί. Ακριβώς έτσι ως μικρές, αυτό που λέω ότι ο πρίγκιπας που θα έρθει να σε πάρει με το λευκό άλογο και θα είναι όλα καλά. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το βάζεις κάτω και κάτι να μη σου έρθει έτσι όπως το έχεις προγραμματίσει. Άμα πάρεις τη ζωή στα χέρια σου και την τύχη σου επίσης, μπορεί να αναστρέψεις τα πάντα και μία μικρή ψυχούλα να σε βοηθήσει σε αυτό και να προχωράτε μαζί πλέον. Αυτό θα φανεί μέσα από τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει με αυτές τις γυναίκες, ναι. Που η κάθε μία με το δικό της τρόπο σου λέει ότι όταν άκουσα το χτύπο της καρδιάς του μωρού μου ή όταν μου χαμογελάει ή βλέπω τα χαδάκια του ή βλέπω τα πρώτα του λογάκια, είναι οι στιγμές που δεν τις ξεχνούν. Βέβαια, στην καρδιά τους είναι βαθιά χαραγμένο και στην ψυχή τους οι άσχημες καταστάσεις. Είναι μία από τις κοπέλες αυτές σου είπε ότι ο πατέρας μου με έδιωξε από το σπίτι γιατί φοβόταν τι θα πουν οι γείτονες όταν θα άρχισε να σκόνει η κοιλιά μου. Έτσι, όλα αυτά τα ταμπού. Λοιπόν, είναι όντως τρεις συγκλονιστικές ιστορίες. Που θα τις δούμε αύριο στην εκπομπή του Σαββάτου. Και ένα σημαντικό έργο που προσφέρει και ο Σύλλογος. Βέβαια, μετά από όλα αυτά, θα δούμε τον γεωπόνο μας, ο οποίος θα έρθει στο πλατό να μας δείξει βότανα για να αντιμετωπίσουμε. Κάνω βοταναλογία, ναι. Ναι, να αντιμετωπίσουμε το κρυολόγημα. Είτε αυτό είναι ρόφημα, είτε είναι με έλαιο για μασάζ. Αυτό το περιμένω πώς και πώς ρουλά. Η αλήθεια είναι, γιατί μ' αρέσουν αυτά με τα βότανα. Γενικά, ό,τι έχει να κάνει με φυσικά προϊόντα και με φυσικά έτσι. Φυτά και τα λοιπά που βρίσκουμε εύκολα στη χώρα μας, γιατί νομίζω ότι τα περισσότερα από αυτά που θα χρησιμοποιήσει είναι έτσι ελληνικά βότανα. Βέβαια. Όλα και αυτά που υπάρχουν γύρω μας, η ρίγανη, το θυμάρι. Ακριβώς, και επειδή είναι και εποχή δυστυχώς κρυολογημάτων, ιώσεων και τα λοιπά, το περιμένω πώς και πώς, και ειδικά αυτό το λάδι έτσι, για εντριβές, για μασάζ που θα φτιάξουμε. Το περιμένω. Να δω πώς γίνεται για να το φτιάξω κι εγώ. Εγώ θα μου επιτρέψεις να πω ότι περιμένω πώς και πώς να δω τα μυστικά που θα σου πει η Ελένη Ψωμά, η make-up artist, για το μακιγιάζ της μόνο. Γιατί ας μην το ξεχνάμε, είμαστε και λίγο ματαιόδοξες, είμαστε και λίγο γυναίκες, κοιτάμε και την εμφάνισή μας. Θέλουμε και αυτά τα μυστικά να τα μαθαίνουμε. Χρόνια. Είμαστε πιο λαμπερές και πιο όμορφες. Χρόνια στην δουλειά αυτή, με όλα τα κόλπα, θεωρώ εγώ, η Έλενα Ψωμά. Θα είναι κοντά μας αύριο για να μας δείξει έτσι όλα τα tips, τα μυστικά και γενικά τις τάσεις όσο αφορά το μακιγιάζ. Και τέλος, να κλείσω για την εκπομπή του Σαββάτου. Δεν θα μπορούσα να μην αναφέρω ότι οι φίλοι τηλεθεατές από το Extra 3 θα δουν την Kim Kilian να μαγειρεύει στην κουζίνα. Καλά, για να δούμε του μαγαζίνου Life. Σίγουρα. Και να δω και εγώ ποια είναι αυτή η μυστική συνταγή της φίλης της Kim Kilian. Είναι πολύ περίεργη να τη δω αύριο. Ελπίζω να μας πετύχει η συνταγή. Θα πετύχει, γιατί έχετε καλή διάθεση. Θα βάλω τα δυνατά μου. Τώρα για την Κυριακή, που πάλι να επαναλάβω ότι η εκπομπή θα είναι 12 με 2,
Θα έχουμε μαγειρική από μια άλλη μαγείρισα, την Αλεξία Αλεξιάδου, ναι. Όπου εκεί δεν θα κάνετε, βέβαια, θα μαγειρέψετε, αλλά θα φτιάξετε ένα εκπληκτικό γλυκό. Ωραία. Και αυτό το περιμένω, επίσης. Και αυτό το περιμένω. Ένα γλυκό Σαββατοκύριακο θα είναι αυτό, μου φαίνεται. Θα δούμε τα περίεργα νύχια με κομμάτια από υφάσματα. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε τα νύχια μας με τούλι, με πανιά που μας έχουν περισσέψει, που έχουμε κοντά μας. Ωραία, ωραία. Θα ταξιδέψουμε με τον Νίλς Χόγκερσον στην παιδική σκηνή Μαγικές Βούρες. Και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε και ένα θέμα για το ίντερνετ και για τα παιδιά μας και τις παγίδες που κρύβει το διαδίκτυο μέσα από αυτές. Και πολλά πολλά άλλα, Ρούλα, και έχουμε και πολλά δώρα ετοιμάσει αυτό το Σαββατοκύριακο για τους τηλεθεατές μας. Έχουμε ποικιλία δώρων, αυτό θα πω, πολύ χρήσιμα. Μεγάλης αξίας και να θυμίσουμε και εδώ στους τηλεθεατές μας ότι το τηλέφωνο της εκπομπής που μπορώ να σας το δώσω και από εδώ γιατί όχι, είναι το 211-55-55-50, είναι απλή χρέωση, δηλαδή δεν χρεώνονται κάτι παραπάνω για την κλήση αυτή. Εμείς απλά θέλουμε να συμμετέχετε στην εκπομπή μας. Και δεν είναι ανάγκη να καλούν μόνο την ώρα που η εκπομπή είναι στον αέρα. Μπορούν Σωστά. να καλούν και να συμμετέχουν και για τον σήμερα. Διαγωνισμό ναι. και σήμερα και χθες και όλες τις ημέρες. Και αύριο και μεθαύριο. Σωστά, αυτό ακριβώς. Και επειδή έτσι μας αρέσει να σας χαρίζουμε χαμόγελα, όχι μόνο με την παρέα μας, αλλά και με όμορφα δώρα, θα χαρούμε πολύ να μας καλέσετε τόσο από το Κύριακο, την ώρα της εκπομπής, αλλά και όλη την εβδομάδα, όπως λέει και η Ρούλα, για να κληρώσουμε αυτούς τους 2, 3, 4 όσες γραμμές προλάβουμε να βγάλουμε στον αέρα, να παίξετε το μουσικό μας quiz με τον Στέφανο τον Κόκαλη. Ο οποίος σε λίγο θα είναι εδώ και θα του πω να παίξει εύκολα τραγούδια για να δώσουμε τα πολλά δώρα. Α, ωραία, εντάξει. Θα του το πούμε στη σύσκεψη για να τα δώσουμε τα δώρα που είναι πολλά και ωραία. Ρούλα, σε ευχαριστώ πολύ. Φιλιά πολλά, πολλά φιλιά. Αύριο το πρωί τηλεοπτικά. Μεσημέρι, δεν είναι πρωί, είναι οριακά. Είναι 12 ακριβώς. 12 ακριβώς. Φιλιά πολλά. Να είσαι καλά. Ωχ, πέρασε η ώρα, πέρασε η εβδομάδα, τι γίνεται. Εγώ τη μόνη έτσι, χαρά που έχω είναι ότι αύριο θα σας ξαναδώ τηλεοπτικά στο Magazine Live, στο Extra 3, στις 12 ακριβώς, ένα 2ωρο που θα περάσουμε παρέα και το Σάββατο και την Κυριακή. Οπότε δεν θα μου λείψετε καθόλου. Πάμε τώρα να συνδεθούμε γρήγορα με την Αγγελική Στόγια και το govastileto.gr. Να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Βέβαια, Αγγελική, θα σε δω και αύριο και μεθαύριο. Βεβαίως. Γιατί είσαι συχνή πυκνή επισκέπτρια και στις εκπομπές τηλεοπτικές στο Μαγαζίνο Live. Αλλά τι μας έχεις για σήμερα? Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την κατηγορία Lifestyle με μια ωραία χαρμόσυνη είδηση που έχει να κάνει με τον πολύ γνωστό ηθοποιό Γιώργο Καραμίχο που τα τελευταία χρόνια δοκιμάζει την τύχη του και το ταλέντο του το υποκριτικό στο Los Angeles. Mm-hmm. Ο Γιώργος Καραμίχος, να σας πω ότι έχει δει μια κόρη 14 ετών, την Ρεγκίνα, την έκανε όταν αυτός ήταν πολύ νέος, όχι αυτός, η σύντροφός του, η πρώτη. Mm-hmm. Ήταν μόλις 24 ετών τότε ο Γιώργος Καραμίχος και τώρα το κορίτσι, αυτό το πρώτο, η κόρη του είναι 14. Διαβάζουμε ότι είναι για δεύτερη φορά πατέρας με τη νέα του σύντροφο πια, η οποία δεν είναι ελληνικής καταγωγής και εδώ είναι έτσι λίγο το τζούσι της υπόθεσης, το πιπεράτο. Είναι Μεξικάνα η σύντροφός του, δεν έχουν παντρευτεί, την γνώρισε στην Αμερική. Μετά από πολύ λίγο καιρό σχέσεις έμεινε και έγκυος στο πρώτο τους παιδί και πριν λίγες μέρες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Εσπρέσο, γέννησε κιόλας ένα υγιές καθογόρι. Αυτή είναι η σύντροφος που βλέπουμε? Είναι η κόρη. Όχι, περίμενα. Αυτή που βλέπεις στην φωτογραφία δεξιά από τον Γιώργο Καραμίχο είναι η κόρη του? Ναι, η Ρεγκίνα. Είναι η κόρη του. Πόσο χρονών είναι? Είναι 14. Α, τώρα. Είναι 14. Είναι. Εγώ έτσι όπως έβλεπα από εδώ, πω, γεράματα, δεν βλέπω καλά. νόμιζα ότι είναι η σύντροφος η Μεξικάνα, αλλά ωραία, είναι η κόρη του. Τη Μεξικάνα την έχουμε κάπου ή ακόμα δεν έχουν βγει φωτογραφίες στη δημοσιότητα? Τη Μεξικάνα όχι, γιατί δεν έχουν βγει ακριβώς φωτογραφίες, αλλά που θα πάει θα την ανακαλύψουμε. Πού θα πάει, δεν θα έρθουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα? Σίγουρα. Να του ζήσει, να το χαίρονται το αγοράκι του, είναι και το πρώτο του παιδί. Και μαζί, να δούμε, θα παντρευτούν κιόλας.
Έτσι. Λοιπόν, πού να πάμε τώρα, τι αν, τι και αν έχει... γρήγορα, γιατί δεν έχουμε χρόνο ναι, τρέχω. Τρέχω, λοιπόν. Τι και αν έχει κλείσει μόνο τα 30. Η Kate Middleton παλεύει με το χρόνο και τις πρώτες γκρίζες τρίχες της. Τι τρίχο ιστορία είναι αυτή. Αυτή είναι η ιστορία για τις τρίχες. Είναι το gossip της ημέρας στη Βρετανία. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά στο Βρετανικό τύπο, ο οποίος σχολιάζει, μάλιστα έχει βάλει ειδικούς να ασχοληθούν με τα μαλλιά της Kate Middleton ή αλλιώς της ντούκισσας του Cambridge. Οι παπαράτσι την απαθανάτησαν πρόσφατα σε έξοδο της πρωινή και εστίασαν στις λίγες ελάχιστες άσπρες τρίχες. Τις βλέπουμε φυσικά και στο hovas.gr που έχει στο κεφάλι της. Βέβαια, τα σχόλια που έκαναν στο Βρετανικό τύπο πάντα ήταν ότι είναι πολλές υποχρεώσεις που έχει στο παλάτι, μάλλον η Kate, η Κάθριν. Πάρα πολλές. Σκοτώνεται το κορίτσι στη δουλειά. Σκοτώνεται φιλανθρωπικά από εδώ, events από εκεί, καλέσματα από εδώ, δείπνα. Χαμός. Τώρα διάβαζα και στο Γόβα Στιλέτο ότι έχει και την προσωπική της στιλίστρια και αυτά. Ξέρεις τι δουλειά θέλει αυτό. Πάρα πολύ δουλειά. Πραγματικά μεγάλα τα προβλήματα και τα άρχη που τραβάνε. Εντάξει, τώρα όσο αφορά τα γκρίζα μαλλιά, τις γκρι τρίχες, είναι και κληρονομικό, είναι και αυτό. Δηλαδή πάρα πολύ, εδώ και από τα 20 τους χρόνια έχουν κάποιες... άσπρες. Εμένα θα μου πεις, εγώ έχω τρίχες. Ήδη και είμαι 26 πια, αλλά είχα από τα 20. Έχω ένα σημείο του κεφαλιού μου που είναι άσπρες. Μα είδες. Λίγες βέβαια. Εγώ ακόμα φτουφτουφτουφτου. Μπράβο. Μία έχω από μικρή, αυτή είναι. Εκεί που και που τη βρίσκω, αυτή έχει μείνει. Και είναι και γουρλίδι. Είναι ωραίες γυναίκες. Εγώ ας πούμε έχω κληρονομικό, είναι αυτό που λες από τη μητέρα μου. Α, είδες. Οπότε εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι θέμα. Αλλά νομίζω ότι η Kate Middleton δεν είναι 30, είναι πάνω από 30. Πρέπει να είναι 34. Εκεί. Αλήθεια, έτσι έγραφαν. Θα το ψάξω κι εγώ λίγο καλύτερα. Αλλά όπως και να είναι... όταν παντρευτήκανε δεν ήταν 30, δεν έχουν περάσει 2-3 χρόνια. Έχουν περάσει 2-3 χρόνια. Όχι, έχουν περάσει 2. Ναι, 2. 2 με 3. Εκεί. Μπορεί. Έχεις και δίκιο. Ναι. Λοιπόν, Αγγελική, δεν προλαβαίνουμε τίποτα άλλο. Τώρα τι να σε κάνω. Είχαμε εδώ και πώς να χάσεις τουλάχιστον μισό κιλό μέσα στο Σαββατοκύριακο με 3 θαυματουργές τροφές. Αυτό είναι τώρα για το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, να μπείτε να το διαβάσετε. Εξαιρετικό. Σε ποιο τομέα βρίσκουμε αυτό το θέμα? Στο τομέα υγεία. Ωραία. Μάθε πώς να χάσεις τουλάχιστον μισό κιλό μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μπείτε μέσα στο τομέα υγεία να διαβάσετε πώς θα τα χάσετε. Τι άλλο είχαμε, τρέχω εγώ τώρα. 5 πράγματα που πρέπει να έχει στην τουλάπα της μια σαραντάρα που σέβεται τον εαυτό της. Έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, στις προηγούμενες εκπομπές στο Ζούγκλα για την καρταρόμπα, τι πρέπει να έχει η καρταρόμπα της 20άρας, της 30άρας, τώρα και της σαραντάρας. Ακριβώς. Και βλέπουμε και 3 ωραίες σαραντάρες. Ψάχνεις άντρα και τα λοιπά, θα σου δώσει η απάντηση η αστρολογία. Θα μπείτε στην... Είναι παιχνιδιάριδες του ζωδιακού. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θα μπούμε να τα διαβάσουμε στο govastileto.gr. Αγγελική. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο, εγώ θα σε δω αύριο. Βεβαίως. Ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς, να περάσετε όμορφα. Μην ξεχάσετε να ανάψετε τους δέκτες σας αύριο το μεσημέρι και την Κυριακή στις 12 ακριβώς και να συντονιστείτε στο Extra 3 για να μας δείτε με την τηλεοπτική εκπομπή Magazine Life. Πολλά τα θέματα, πολλά τα δώρα και πάνω απ' όλα ένα μεγάλο χαμόγελο. Καλό Σαββατοκύριακο, σας περιμένω αύριο και μεθαύριο τηλεοπτικά. Να είστε καλά. Γεια σας.